Παναγιωτόπουλε, αμέσως μετά την αρνητική ψήφο ενός συγκεκριμένου βουλευτή του κόμματος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έγραψε ένα tweet που τα λέει όλα. Μέχρι εκεί όμως. Είναι άλλο η προσπάθεια εξαγοράς που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο για οποιοδήποτε άλλο βουλευτή. Και είναι άλλο πράγμα η τρομοκρατία που ασκείται. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, όταν μαζεύονται 10-15 άτομα κάθε φορά που εμφανίζεται ένας οποιοσδήποτε βουλευτή, δεν έγινε μόνο. Έγινε, ας πούμε, στην Ελληνική Κουντούρα, έγινε στον Κοντονή, έγινε στο Φάμελο. Μαζεύονται 10-15 άτομα και κάνουν φασαρία. Ακούστε με, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Παπαχριστόπουλε, ναι, και να συνεχίσετε, ναι, τις σκέψεις πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Δηλαδή, το θέμα της εξαγοράς ή της απόπειρας ή η υπόνοια αφορά μόνο τον Δημήτρη Καμένο. Διαβάστε, γιατί θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Για τη μεταγραφή. Αυτό που έγραψε. Το tweet, ναι, που έγραψε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και σταματάω εκεί. Δεν υπάρχει βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που να μπαίνει σε αυτή τη λογική. Να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Δεύτερο, ξέρετε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη χώρα, 21 Ιουνίου, και η οριστική έξοδος, χωρίς να θριαμβολογεί κανείς, είναι 20 Αυγούστου. Πιστεύω ότι η πρόταση Μομφής, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήταν ο επιθανάτιος δρόχος της διαπλοκής, να σταματήσει αυτή την προσπάθεια, για πυρήμιχθεί το. Αφού επί 3 χρόνια ζητάγαν εκλογές κάθε 10 μέρες και άλλα πολλά που δεν έχει νόημα τώρα να τα θυμίσω, δεν σταμάτησε όμως αυτή η κυβέρνηση. Και πολλά εμπόδια, γι' αυτό σας λένε, είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Και προσπαθούν να απαξιώσουν όσο μπορούν τους ανεξάρτητους Έλληνες και ιδιαίτερα τον Πάνο Καμένο. Θέλω εδώ να θυμίσω, για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, ότι ο Πάνος ο Καμένος είναι στο μάτι της διαπλοκής. Είναι αυτός που έχει με τοπική σύγκρουση με τον κύριο Μαρινάκη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που εμένα μου έδωσε τα 250 ονόματα καναλιών, δημοσιογράφων κλπ. Που έπαιρναν χρήματα από το Κελπνό και δεν μας εξήγησε κανείς, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μετά το 2015 δεν δόθηκε ούτε μισό ευρώ για επικοινωνία από το Κελπνό. Ψάξτε το και θα το δείτε. Τι θέλω να πω. Και άλλα πολλά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε ό,τι γινόταν με τα CDS, το αχυδρόκομο, ταμιευτήριο και άλλα πολλά. Η σύγκρουση με τη διαπλοκή ήταν με τοπική. Μήπως η διαπλοκή όμως έχει στοχοποιήσει, ναι, συγκεκριμένους ανθρώπους, όπως και πάρα πολλούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν το συζητάω. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένας απίστευτος θόρυβος, να έρθει η πρόταση Μομφή στη Βουλή. Και ήταν μια σφαλιάρα, συγχωρήστε μου την έκθεση, διότι όταν παίρνει 127 έναντι 153 είναι σφαλιάρα. Ποντάρανε 143-145 για να βγουν αύριο να πούνε φύγετε, δεν σας θέλει ο κόσμος. Αυτή είναι όλη η ιστορία, κύριε Παναγιωτόπουλε, και έχουν πιαστεί σε μια παλιά γνωστή διαφωνία ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, που είναι το όνομα της Φυρό. Και την αναδεικνύουν σαν μείζον θέμα, γιατί το θέμα ήρθε στην επιφάνεια. Είναι μια έντιμη συμφωνία, προσέξτε, γνωστή στο ΣΥΡΙΖΑ, γνωστή στους Ανεξάρτητους Έλληνες, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ναι, όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ σας λένε και σας κατηγορούν ως αντιφατική πρακτική που ακολουθείτε, υπό την έννοια ότι ενώ έχετε πει ότι θα μπορούσατε να αποτρέψετε αυτή τη συμφωνία και το είχατε διακηρύξει, δεν ψηφίσατε την πρόταση δυσπιστίας να πέσει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό σας κατηγορούν. Μήπως είναι άλοθη όλο το υπόλοιπο, ότι δηλαδή πιέζεστε από τη διαπλοκή και όλα αυτά για να μην τοποθετηθείτε στο θέμα της συμφωνίας. Πιεζόμαστε εμείς αυτή τη διαπλοκή. Εδώ γελάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, τις πιο πολλές μηνύσεις μετά τον Παύλο τον Πολάκη από τη διαπλοκή και τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο τις έχω και εγώ, έτσι. Τι θέλω να πω. Με τοπική σύγκρουση με τη διαπλοκή. Κουλτούρα συνεργασίας κομμάτων δεν υπήρχε, με διαφορετικές απόψεις. Δεν ταυτιστήκαμε ποτέ εμείς. Το ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρουμε και εμείς. Μια διαφωνία που υπάρχει με αξιοπρεπή τρόπο, αποδεκτή από το ΣΥΡΙΖΑ και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Σας λέω ευθέως, κύριε Παναγιωτόπουλε, τους τσούζει και τους καίει το γεγονός ότι η χώρα αλλάζει σελίδα. Το παλέψανε με νύχια και με δόντια 3,5 χρόνια. Δεν τους βγήκε. Είναι η πιθανά τη ρόχη μιας
διεφθαρμένης, διαπλεκόμενης, και δεν βάζω όλους, προσέξτε, γιατί υπάρχουν έντιμα άτομα και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ζητάμε κάθαρση του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα έρχονται σιγά σιγά, διαβάστε τι έγινε με το Κερπνό, πόσοι παραπέμπονται καινούργοι και περιμένετε τις εξελίξεις, γιατί εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν στην επιφάνεια τα πάντα. Τα ζω ένα χρόνο μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή που είμαι. Και δεν πιστεύω στα μάτια μου, κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, δεν υπάρχει πρόβλημα στους ανεξάρτητους Έλληνες σε σχέση με τη στάση του κόμματος στο θέμα της συμφωνίας. Είχαμε τον κύριο Καμένο, την κυρία Μανταλένα Παπαδοπούλου. Στελέχη που αποχωρούν. Δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό ότι αποχωρούν κάποια στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων? Μην μπερδεύετε την περίπτωση του βουλευτή με όλες τις άλλες. Είναι μια άλλη περίπτωση, τελείως διαφορετική. Και όσοι ήσαν μέσα στην κοινή σύσκεψη που κάναμε, δεν βρήκε ούτε μισό υποστηριχτή αυτός ο άνθρωπος, ούτε έναν. Δεν φιλορροεί το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως διαβάζω. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ακραίες φωνές υπάρχουν σε όλα τα κόμματα και στο δικό μας. Κάποιοι ίσως κάπως αλλιώς έχουν δει τη συνεργασία μας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κόμμα αργά ή γρήγορα θα κατασταλάξει. Χτες πήραμε απόφαση ότι θέλω να σας θυμίσω μόνο τη συμβολή των ανεξαρτήτων Ελλήνων στα hot spot. Πώς δούλευε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος πραγματικά δούλεψε πολύ καλά για το ταξίδι του Πρωθυπουργού, δεν λέω μόνο στην Αμερική και τη σχέση με τον Τραμπ. Ποιος δούλεψε για τις σχέσεις για την ΑΟΣ στο θέμα του Ισραήλ με την Αίγυπτο. Πώς έγινε και το ΝΑΤΟ ξέρει από πρώτο χέρι. Δεν μου απαντάτε όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε, για το θέμα το εσωτερικό. Είναι υπάρχουν αναταράξεις, υπάρχουν διαφωνίες που οδηγούν σε αποχωρήσεις στελεχών, πολλών στελεχών. Κάποια, ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Κάποιοι το είδανε διαφορετικά. Σεβασμό. Δεν μιλάω με κακία. Μάλιστα, εγώ για τη Μανταλένα την Παπαδοπούλου, την οποία πραγματικά εκτιμάω, θα κάνω προσπάθεια να τη μεταπίσω, να γυρίσει, και το είπα και δημόσια, γιατί είναι μια πολύ καλό στέλεχος. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως, και άλλο πράγμα μια στάση έντιμη, διότι ο Παναγιώτης ο Καμένος χτυπήματα κάτω από τη ζώνη δεν κάνει. Πρόταση μομφής σημαίνει να σταματήσει η πορεία της χώρας. Δεν τζίμπησε, συγχωρήστε μου την έκφραση, και ήταν κάθετο στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι έπρεπε να στηριχτεί η κυβέρνηση σε αυτή τη φοβερή, τη γιγάντια προσπάθεια που κάνει να βγάλει τη χώρα από τη διαπλοκή, τη διαφθορά και τη μηντιακή δικτατορία. Κύριε Παπαχριστόπουλε, υπάρχουν άλλοι βουλευτές που ενδεχομένως να αποχωρήσουν, ή είστε σίγουροι ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα που υπάρχει τώρα δεν θα προκύψει κάποιο βουλευτή που στην πορεία μπορεί να αυτονομηθεί? Ένα δισεκατομμύριο στα 100, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας το λέω. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Σας το λέω ευθέως αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα το δείτε και ωραία, στην επομένως, εσείς θα κρατήσετε τη στάση που έχετε υποσχεθεί σε σχέση με το ονοματολογικό και το μακεδονικό όταν θα έρθει η συμφωνία. Όταν θα έρθει η συμφωνία, λοιπόν, θα καταψηφίσετε, θα φύγετε και από την κυβέρνηση? Αν τεθεί θέμα εκεί, θα ρίξετε την κυβέρνηση? Έχει διαβεβαιώσει σε όλους τους τόνους ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ότι εμπιστεύουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, εμπιστεύουμε τον Υπουργό Εξωτερικών και Σαμαράς εγώ δεν θα γίνω. Σας λέω ακριβώς τις κουβέντες που λέει καθημερινά ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων. Με 180, ζητάτε 180 στην ψηφοφορία? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παλιά θέση, το έχουν ζητήσει κι άλλοι. Την οποία επίσημα την απορρίπτει ο κ. Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καλά κάνει, δικαίωμά της είναι. Απλά θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει μπει και από παλιότερα, δεν έχει μπει πρώτη φορά. Έχει μπει και γενικώς από πάρα πολλούς πολιτικούς. Και επειδή μας είπατε για τον Eurogroup, ο κύριος Καμένος, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, υποστήριξε ότι υπάρχει μια συναλλαγή. Ουσιαστικά συζητήσατε και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής σας ομάδας τα αντισταθμίσματα. Ότι δηλαδή σας δίνουν λίγο χρέος, μπαίνει στη ζυγαριά και το θέμα το ονοματολογικό. Οπότε γίνεται ένα αλυσβερίσι. Το συζητήσατε ή δεν το συζητήσατε? Όχι, ούτε μία στο εκατομμύριο. Και αυτό το διαβεβαιώνουν καμιά τριανταριά άνθρωποι που ήταν παρόντες στην κοινή σύσκεψη. Ο κύριος Γουρίδης γιατί στο Sky χθες το άφησε ανοιχτό την έδωση? Ρωτήστε τον κύριο Γουρίδη. Εγώ πιστεύω ότι στο Sky λειτουργούν λίγο διαφορετικά και το ξέρετε. Δεν θέλω να... Δηλαδή, αφήστε, δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Ρωτήστε τον κύριο Γουρίδη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σας το λέω ευθέως. Δεν μπήκε ποτέ θέμα συναλλαγής οικονομικής για εθνικά θέματα, τουλάχιστον στους ανεξάρτητους Έλληνες, και πιστεύω ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και το λέω με τα λόγου γνώσης. Άλλο πράγμα ότι μας θεωρούν σοβαρούς, ότι κάναμε αυτά που έπρεπε, ότι λειτουργήσαμε, ό,τι. Και κυρίως, πολύ σημαντικό, σας το λέω ευθέως, εμπιστεύεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινή γνώμη αυτή την κυβέρνηση. Δεν την εμπιστεύεται τυχαία. Την εμπιστεύεται για συγκεκριμένους λόγους. Και ένας από αυτούς είναι τα ζητήματα ηθικής τάξης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε στοιχεία ότι σε αυτό τον εκβιασμό ή την τρομοκράτηση στελεχών βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων υπάρχουν κάποιες υπόγειες διαδρομές από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί χθες ο πρόεδρος ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Καμένος, έδειξε τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριος Τζανακόπουλος. Από πού προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία καθοδηγεί όλους αυτούς που αντιδρούν και βρίζουν τα στελέχη, τους υπουργούς της κυβέρνησης? Όταν ένα σημαίνον στέλεχος στην καβάλα της Νέας Δημοκρατίας λέει κάφτε τα μαγαζιά των αριστερών και μετά ανακαλεί και λέει μου ξέφυγε στην αγανάκτησή μου, όταν ξέρετε τι έλεγε ο δήμαρχος του Άργους, όταν, νομίζω δεν είναι φυσιολογικό να κάνεις αυτή τη σκέψη. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ προσωπικά, επειδή πνίγομαι από το πρωί ως το βράδυ, δεν έχω στοιχεία για αυτό το πράγμα, αλλά σας λέω δηλώσεις ακρεφνών. Έχει αναγκαστεί και έχει διαγράψει τρία-τέσσερα στελέχη ακριβώς για αυτές τις δηλώσεις. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Τι είναι η άποψή μου για αυτό το πράγμα? Μάλιστα, και επειδή είμαστε σε περίοδο μεταγραφών στο ποδόσφαιρο και επειδή διαβάζω και σενάρια μεταγραφών και στην πολιτική, όπου εμπλέκουν και βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε σχέση με την συμφωνία που θα έρθει, ότι μπορεί να διαχωρίσουν τη στάση τους από την επίσημη γραμμή να καταψηφίσουν. Εσείς θα ψηφίσετε τη συμφωνία όταν θα έρθει? Τι θα κάνει ο Παπαχριστόπουλος εκείνη την ώρα? Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Παλεύω τις θέσεις μου, που δεν μου τις απαγόρεψε ποτέ κανένας, και πάνω απ' όλα ο Πάνος ο Καμένος, μέσα στην κυριοβουλευτική ομάδα. Δούλεψα σκυλίσια όταν ο Σόιμπλε μας έδινε 50 δις και μας πέταγε στον κάλαθο των αχρήστων και την πέρασα εγώ τότε τη θέση μου. Δούλεψα να περάσω και το θέμα του συνενετικού, όλα τα κοινωνικά που γίνανε μέχρι τώρα. Μειοψήφισα εκεί. Τις θέσεις μου τις παλεύω. Και δεν έχω ιδιοκτησιακή αντίληψη ούτε για το κράτος, ούτε για τη Βουλή, ούτε θεωρώ ότι πρέπει να είμαι ισόβιος βουλευτής. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Μπορώ να πάω και σπίτι μου όταν διαφωνήσω σε ένα θέμα σοβαρό. Εσείς θεωρείτε θετική την συμφωνία αυτή για το όνομα του? Το έχω πει και δεν παίρνω τίποτα πίσω. Πιστεύω, ακούστε με στοιχεία. Και στη Βουλή, στην ψηφοφορία. Ακούστε με στοιχεία. Αυτό το κράτος έχει 40% κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχει 40% στο όριο της φτώχειας. Έχει μεροκάμα το μέσο όρο 300 ευρώ. Με το 90% να είναι κάτω από τα 300 ευρώ. Έχει ΑΕΠ, το είπε και ο Τσακαλώτος, 10 δις. Αυτές είναι οι καταθέσεις των Σκοπιανών. Δεν έχει στρατό και δεν μας έχει πειράξει ποτέ. Έχω άλλη άποψη, την έχω πει, τη λέω, δεν την έχω κρύψει. Και θα την παλέψω μέχρι τέλους και σας ξαναλέω, είναι άλλο ζήτημα αυτό και άλλο ζήτημα, αφήστε καταρχήν γιατί μεσολαβούν 6-7 μήνες. Και χτες κιόλας πήραμε μια απόφαση ότι το κοινωνικό κέντρο μας αφορά. Δεν έχουμε σχέση εμείς με τους ακραίους. Κύριε Παπαχριστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους.